Αυξήσεις που φτάνουν ακόμη και το 43% καταγράφονται τους τελευταίους μήνες σε βασικά είδη διατροφής, καθιστώντας την επίσκεψη στο σούπερ μάρκετ μια όχι και τόσο ευχάριστη εμπειρία. Μόνο για τα τυποποιημένα τρόφιμα, ο καταναλωτής καλείται να πληρώσει για ένα τυπικό καλάθι τουλάχιστον 4 με 5 ευρώ ακριβότερα σε σύγκριση με το καλοκαίρι, με το λογαριασμό σε μηνιαία βάση να επιβαρύνεται από 20 έως και 35 ευρώ αναλόγως του αριθμού των επισκέψεων. Αυτό που γίνεται τώρα, εγώ αυτό πιστεύω, είναι χειρότερο από αυτό που ζήσαμε 2 χρόνια. Και αν πεις ότι έχουμε και την καραντίνα, το lockdown και τα 50 δις που στην ουσία θα επιβαρυνθούμε σαν λαός εκτός από αυτά που χρωστάμε, εντάξει, νικήσαμε. Υπάρχουν αυξήσεις πάντως σε όλα τα είδη. Στο ρεύμα, σε όλα τα πράγματα. Όλοι χτυπιούνται για τη ΔΕΗ. Για όποια εταιρεία και εμείς. Όλοι χτυπιούνται. Διπλάσια και παραπάνω είναι οι λογαριασμοί. Δηλαδή, συγγνώμη. Πάνω στη ΔΕΗ κολλάνε όλα τα προϊόντα. Έτσι. Όταν έρχεται ο άλλος και δουλεύει, γιατί μου λέει το αλεύρι το παίρναμε 1 ευρώ και τώρα το παίρνουμε 2. Τα προϊόντα πάνω στο αλεύρι τι θα είναι. Και αυτό είναι το άσχημο. Αν ήταν σε κάτι το οποίο είναι της επιλογής, το παίρνω, δεν το παίρνω, δεν το σκεφτόμαστε καν. Από τη στιγμή όμως που είναι ήδη πρώτης ανάγκης σε ανατίμηση, εντάξει. Δύσκολα, πάω όπου να ακούσεις, του χαμού γίνεται. Η επιβάρυνση θα ήταν ακόμη μεγαλύτερη αν δεν υπήρχαν ακόμη οι προσφορές και οι προωθητικές ενέργειες, οι οποίες πάντως τείνουν να περιοριστούν. Την ίδια ώρα αναμένονται ανατιμήσεις και σε προϊόντα καθαρισμού σπιτιού, απορρυπαντικά, καθώς και σε είδη ατομικής υγιεινής και ομορφιάς. Μόνο τα απαραίτητα παίρνουμε και εγώ το λέω 100% και σήμερα και οι εργαζόμενοι. Μόνο τα απαραίτητα. Μόνο αυτά που πρέπει να φάμε. Δυστυχώς έτσι είναι. Τα απαραίτητα, ναι. Εντάξει, όλοι αυτό κάνουμε, όλοι αυτό κάνουμε. Τα απαραίτητα, τα απαραίτητα. Δύο. Τι να πάρουμε. Μόνο τα απαραίτητα. Θα κοιτάξει τις προσφορές, και εγώ τις κοιτάω. Θα κοιτάξει τις προσφορές. Αλλά δεν μπορείς να πεις τώρα, σου κάνει ο άλλος προσφορά σε κάτι και όλα τα άλλα θα είναι πανάκριβο. Υπάρχει πάρα πολύ δυσκινητικότητα. Δεν ξέρω, τα απαραίτητα για τα σούπερ μάρκετ έχουν θησαυρίσει. Αυξήσουν, συνέχεια αυξήσεις. Αυξήσεις για τις οποίες κανείς δεν κάνει κάτι ουσιαστικό. Να συγκρατηθούν οι τιμές. Τώρα τον τρόπο που δεν συγκρατηθούν θα το βρουν άλλοι. Αν είναι παγκόσμιο, όμως εμάς εδώ πέρα δεν μας έδωσαν καμιά αύξηση. Δηλαδή, νομίζω ο Κούλης, να μην πω τίποτα άλλο, στα 2-3 ευρώ που παίρνει, αυτά θα βγάλει. Από εκεί θα βγει, δηλαδή, ο λαός θα βγάλει τα λεφτά του.